σκηνείο που είδαμε, το Βαγγέλη Γιακουμάκη, ήταν η εβδομάδα στα δικαστήρια. Βασικά, θέλω να μου πεις για αυτά τα δύο. Τη δίκη την είδατε. Τι να λέω τώρα, τι μου τη θυμίζει τώρα τέτοια βραδιά. Ήταν έντονη. Εγώ αυτό που μπόρεσα να πω, να κάνω, το έκανα νομίζω. Με κάλεσαν και πήγα και κατέθεσα. Από εκεί πέρα το δικαστήριο θα κρίνει. Αλλά γενικά δεν μ' άρεσε και δεν άρεσε και στον κόσμο τα μηνύματα που παίρνουμε, όλο αυτό ο τρόπο, το πώ τη χειρίστηκαν. Αυτέ είναι ιστορίε που τι έχω ερευνήσει μέσα στο τούνελ και που με την ανάλογη μυθοπλασία βγαίνουν προ τα έξω. Γιατί πρέπει να υπάρχει, ξέρει, και η κάλυψη των περιοχών, των ονομάτων για πολλού λόγου. Δεν μπορεί να μα πει δηλαδή την αληθινή ιστορία και ποια έχει ζήσει. Όχι, όχι. Έτσι. Ο αναγνώστη, άμα ταξιδέψει με αυτήν, θα καταλάβει πολλά. Για σένα ο έρωτα είναι φωνικό ή όχι? Κοίτα, ο έρωτα έχει πολλά πρόσωπα. Εξαρτάται πώς τον πυροδοτείς. Άμα τον θες για να περάσεις καλά, περνάς καλά. Άμα τον θες για να δώσεις την ψυχή σου και να πάρεις, πάλι περνάς καλά. Εάν όμως δημιουργείς θέματα και έχεις πέσει και σε έναν αγαπημένο που μπορεί να σου κρύβει το διαβολικό του πρόσωπο και το βίαιο, τότε φτάνει να γίνεται έρωτας φωνιάς. Αυτή την περίοδο ζεις, όχι αυτή την περίοδο, από την ώρα που γεννήθηκε ζεις αυτόν τον έρωτα και είναι ο γιος σου ο οποίος ήρθε, ο μεγάλος σου έρωτας. Ο γιος μου έχει έρθει από την Αμερική και μάλιστα έχει φτιάξει και το βίντεο του βιβλίου, το οποίο είναι πολύ ωραίο, λένε, και νιώθω χαρά που είναι εδώ κοντά μου, ήρθε χθες από Αμερική. Αυτό όμως, το backstage που σου είπα είναι το καλύτερο, το backstage με την καπετάνισσα έχει δώσει ρέστα. Δηλαδή τέτοια πίεση, τέτοια οξύτητα, λεκτικές επιθέσεις, δηλαδή τι να σου πω, τι να σου πω είναι λίγο. Και το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά το Βαγγέλη Γιακουμάκη? Αυτά για τη χείρα, έτσι είναι η δίκη σε εξέλιξη. Για το Βαγγέλη Γιακουμάκη θα δούμε. Αναμένεται το πρώτο δικαστήριο και για μένα είναι σημαντικό και το δεύτερο, δηλαδή τα παιδιά αυτά που τον όθησαν στο θάνατο, δηλαδή με τον τρόπο τους. Τα παιδιά αυτά να τα δούμε να κάθονται στο εδόλιο και να λογοδοτούν στη δικαιοσύνη. Νομίζω ότι και το δεύτερο δικαστήριο είναι πιο σημαντικό. Όταν δεν ασχολείσαι με έρευνες, όταν δεν γράφεις βιβλία που είναι αστυνομικά, τι κάνει η Αγγελική? Η Αγγελική φροντίζει να περνάει καλά και η Αγγελική. Τι κάνει η Αγγελική? Είναι ερωτευμένη η Αγγελική Νικολούλη, π.χ. Τι κάνω εγώ? Κάτι δημοσιογράφοι είμαστε. Ναι, δημοσιογράφοι είμαστε, δεν τα λέμε και τα όλα. Και ωραίες γυναίκες είμαστε. Φροντίζουμε να περνάμε καλά, ρε παιδιά, και πρέπει. Πρέπει να χαλαρώνουμε, πρέπει να περνάμε καλά με τις παρέες μας. Να δίνουμε σε εμάς αυτή την τροφή, την απαραίτητη που χρειαζόμαστε για να πορευόμαστε. Πώς θα τα βγάλουμε πέρα? Μέσα σε φόνους, μέσα σε εντάσεις, χρειαζόμαστε και για εμάς στιγμές καλές. Και το μότο της ζωής σου? Να χαμογελάς. Ζήσε και να χαμογελάς. Να λοιπόν.